Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, εδώ όπου σήμερα νίκαν και Indians και νίκαν καλύτερα και όσο θα μάλλον έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της ρίτσα αγωνιστικής της Development League. Οι Indians είναι στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού και θα έρθουν και οι πρώτοι τρεις πόντοι για τους γηπεδούχους, για δύο ήταν το σουτ, οι οποίοι θα ανοίξουν το σκορ. 2-0 λοιπόν για τους Indians. Δεν θα έρθει απάντηση όμως από την Nikan. Παλεύει ο Μορφιάδης να κρατήσει, όμως θα πασάρει σε αντίπαλο. Πάσα στα αριστερά της D, δεν θα αφήσει παραστούν να γράψει ο Ιωακιμίδης. Όμως έχουμε και δεύτερη ευκαιρία με τον, με τον Παπα-Νικολάου να σκοράρει για το 4-0. Καλό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι στην πρώτη τους στην πρεμιέρα επικράτησαν επί της Πύρτη 58-71. Από την άλλη, Νίκαν έχει παίξει δύο παιχνίδια μέχρι στιγμής και έχει χάσει και στα δύο, πρώτα από Aces και μετά από Πύρτη. Εφνιδιασμός τώρα εδώ, καλάθι και φαουλ από τον Κερένη, όπως έκανε το κλέψιμο, έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο. Κέρδισε τον αντίπαλό του για να πάρει και το φάουλ. Τέσσερα δύο τώρα το σκορ, με τον Κερένη να πηγαίνει στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Να χάσει τη βολή εκείνος, μαζεύει ο Παπα-Νικολάου. Παλά στον Ιωακιμίδη. Γυρίζει, εκτελεί και φτωχή ο Αρβανίτης για το 6-2. Μπάλα στον Σαββατά. Τρίποδο τώρα της Νίκαν, άστοχο από τον Αναστάσιο Μπάγκο. Σαββατάς ξανά θα εκτελέσει για τρεις, ούτε θα φτάσουν οι τρεις πόντοι για την ομάδα του. Μπουρίτης κατεβάζει. Ωραία περιστροφή, αφήνει εκπληκτικά στον Ιωακιμίδη, ο οποίος έκοβε προς το καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τους γηπεδούχους για το 8-2. Σαββατάς. Κερένης παίρνει το σκριν για να πάει προς τα μέσα. Βρίσκει το χέρι ο Αρβανίτης, ο οποίος παραδέχεται την παράβαση που έκανε. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Indians. Στη γραμμή τώρα ο Κέρενς και πάλι. Νωρίτερα στόχησε στην συμπληρωματική βολή. Θα χάσει και τώρα την βολή. Εκτελεί τη δεύτερη, έξω και αυτή, 0-3 στο μάτς από τον Κέρενη. Μπουρίτης, ο Μανικολάου, ξανά αφήνει στον Μπουρίτη. Θέλει να παίξει τον Αρβανίτη εκείνος. Ο Μπουρίτης τελικά θα αναλάβει την εκτέλεση, μπήκε το καλάθι για το 11-2. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους Indians, οι οποίοι έχουν βρεθεί ήδη στο σύν 9. Για το μάτς με τον Σαββατά. Κυροκερένης, παλά στα δεξιά, τρίποδο τώρα για την Νίκαν, άστοχο. Ο Μπάγκος θα στόχισε, ενώ συνέχεια η κατοχή περνάει στα χέρια των Indians. Μανικολάου έχει βρεθεί μπροστά. Έχουμε στρίγμα για φάουλ. Παπα
Παπα-Νικολάου κλείνεται και κάνει βήματα. Τον έκλεισαν εκεί Πάγκος και Κερένης. Καλή αντίδραση από την άμυνα της Νίκαν. Κερένης οργανώνει. Αφήνει έξω. Μορφιάδης θα εκτελέσει πιεζόμενος από τον Ιωακιμίδη. Δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα όταν αυτή η επίθεση της Νίκαν, η οποία παραμένει στους 2 πόντους σε αυτά τα 3,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Ιωακιμίδης, τρομερή πάσα για τον Παπα-Νικολάου, δεν την εκμεταλλεύεται εκείνος. Όπως και να έχει, η πάσα του Ιωακιμίδη ήταν όλα τα λεφτά εδώ. Μπάγκος ανάμεσα από 2 πάσαρε τελικά, αλλά δεν έφτασε η μπάλα στον Καραμπάτζο. Μουρίτης κοιτάει το σκρίνι, το δίνει ο Αρβανίτης. Μουρίτης κάνει κάποια βήματα πίσω. Παίζει με τον Παπα-Νικολάου. Θα αναλάβει την εκτέλεση εκείνος και θα το βάλει. 14-2. Συν 12 για τους Indians, οι οποίοι έχουν μπει με το πόδι στον γκάζι σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Γερένης αφήνει έξω. Ξανά η μπάλα σε εκείνον. Δεν υπήρχε κάποιο κόσμο όπως ρεακέτα, αλλά γυρίζει ο ίδιος για να σκοράρει 14-4. Μπουρίτης κρατάει 5 και 15 ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Γυρίζει, πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια, βγαίνει άμυνα από την Νίκαν. Ένας παίζει με τον Πάγκο, αλλά η μπάλα βρίσκει στο πόδι του και καταλήγει εκτός. Θα γίνει το λάθος εδώ από την πλευρά της Νίκαν, η οποία θα είναι και αυτή που θα πάρει το πρώτο time out στην αναμέτρηση. Επιστροφή μετά το time out της Νίκαν, η οποία βλέπει τους αντιπάλους να έχουν πάρει, μια διψήφια διαφορά. 14-4 συν 10 για τους Indians. Μπαλά έφτασε στον Ιωακιμίδη. Παίζει με πλάτη εκείνος, πασάρει τελικά. Με τα αριστερό μια εκτέλεση, άστοχη Παπα-Νικολάου στη δεύτερη ευκαιρία. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 16-4. Δεν είναι καλή η πάσα. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος ούτε εδώ τώρα οι γηπεδούχοι. Ακούμπησε την μπάλα ο Μορφιάδης για να γίνει το προς πίσω και να μην κινδυνεύσει η ομάδα του με έναν εφηνιδιασμό. Ο Ιωακιμίδης τώρα στην επαναφορά ξανά. Γρήγορα οι Indians επιστρέφουν στην επίθεση. Παπα-Νικολάου αφήνει έξω. Ο Ιωακιμίδης του δίνει ξανά για να εκτελέσει εκείνος από μέσα απόσταση. Μπάλα ξανά στα δικά του χέρια. Αδράνηση άμυνα εδώ, μείναν όλοι κόκαλο. 18-4. Καμπατάς στον Μαρκόπουλο. Νέο λάθος για την Νίκαν. Ο Ακημίδης και Παπα-Νικολάου φεύγουν μπροστά. Σταματάει με φάουλ την φάση ο Καμπατάς. Δεν παίζουμε καθαρό μυαλό μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Κακές πάσεις στην επίθεση. Κακές αντιδράσεις στην άμυνα μέχρι στιγμής για την Νίκαν, η οποία βλέπει τις ίδιες να βρίσκονται στο 14, κάτι που μπορεί να αλλάξει τώρα, να μεγαλώσει τη διαφορά αν ευστοχεί στις βολές ο Παπα-Νικολάου. Χάνει την πρώτη εκείνος. Βάζει τη δεύτερη. Δεκαεννέα-τέσσερα. Μεϊδάνης από το ύψος των βολών είναι άστοχος, η σφαλιάρα θα καταλήξει σε παίκτη των Indians και από εκεί στον Μπουρίτη, ο οποίος συγκρούεται με τον Μορφιάδη και ο τελευταίος θα κάνει το φάουλ. Δύο αλλαγές τώρα για Indians με κριτικό και για τριαντάφυλλο να παίρνουμε στο μάτς. Ο Ακημίδης το σκέφτηκε για λίγο,
Τριαντάφυλλος από κοντά στο χ. Μαϊδάνης πάει κοντά υπό την πίεση του αντιπάλου και θα εκστοχίσει 19-6. Τρία εκεί 20 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Πάσα δεν είναι καλή για τον Μαρπίνη. Τη ζητάει συγγνώμη ο Γκούρητης. Μαϊδάνης χτύπασε για τον Μαρκόπουλο. Και πάλι με Μαϊδάνης, ο οποίος παίρνει το screen. Αμιλή η πάσα, βρίσκει στα πόδια του Μαρπίνη. Μαϊδάνης γίνεται τα μαρκαρίσματα για να υποδεχτεί την μπάλα. Φάουλ από τον Κρητικό τώρα. Τσίλι στο μάτς, όπως και ο Κερένης για την Νίκαν. Ο Κερένης επιστρέφει μετά από μια μικρή διακοπή στην επεκάθεση στον πάγκο. Ο Τσίλις για πρώτη φορά στο μάτς σήμερα. Μαρκόπουλος ζητάει ο Κερένης και παίρνει για να πάει προς τα μέσα. Τα έκανε όλα σωστά, 19-8. Ο Ακημίδης θα εκτελέσει, δεν είναι καλή επιλογή όμως. Παρ' όλα αυτά εισπράττει το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες στο πάγκο. Μαϊδάνης. Το φάουλ είναι αμυντικό. Μαρκόπουλος παίρνει το τρίποντο, βγήκε και βγήκε η μπάλα. Μαρπίνης αφήνει τον Τριαντάφυλλο για από εκεί μπάλα στον Κρητικό. Γουρίτης γυρίζει ωραία, σπάει για τη μέση αλλά αστοχή στο τρίποντο. Το πάσα είναι για τον Τσίλι, θα γίνει από δεξιά εκείνος. Πάνω το Κρητικός, πέρασε ο Τσίλις, κερδίζει το φάουλ. Συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά για τους Indians, έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι πολλές για την Νίκαν, η οποία έχει 3 μέχρι στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο. Τσίλις χτυπάει την πρώτη, 19-9. Προειδοποίηση η τεχνική ποινή στον Μπουρίτη, ενώ ο Τσίλις θα βάλει και τη δεύτερη, 19-10. Σε μονοψήφιο αριθμό διαφορά τώρα, 1-53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μπουρίτη πέρασε ωραία την πάσα και θα την εκμεταλλευτεί, ο τέλειος όχι. Ο Τριαντάφυλλος το έχασε. Για τον Μαρκόπουλο, καλάθι και φάουλ. Μαρπίνης εκεί δεν μπόρεσε να τον κλείσει έγκαιρα. Βρήκε χώρο και τρόπο για να εκτελέσει ο Μαρκόπουλος, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ μάλιστα από τον αντιπαλό. 19-12 μειώνει κι άλλο η Νίκαν. Θα μπει και η βολή, 19-13. Παρό κόψιμο από τον Μαϊδάνη. 3-2 μπροστά. Να δούμε αν θα εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα οι φιλοξενούμενοι. Τσίλις δίστασε. Απέφυγε τον αντιπαλό του. Εκτέλεσε τελικά. Αλλά δεν πήγε το τρίποντο. Γουρίτης. Ο Ακημίδης περνάει.
Το φάουλ θα γίνει από τον Κερένη. Τέταρτο ομαδικό για την Νίκαν. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Ενώ το χρονόμετρο τώρα έχει σταματήσει το ένα λεπτό. Τριαντάφυλλος είναι άστοχος. Θετικό rebound του Ακιμίδη, νέο 14 για τους Indians. Θετικός θέλει να παίξει με τον Μαρπίνι. Ο Στάρι εκείνος για να πάει κοντά, κλείνεται από 3. Δεν έρχεται το καλάθι. Μαρκόπουλος στον Τζίλι. Ο Πασάτο όμως καταλήγει σε αντίπαλο. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τους Indians. Ο Ακιμίδης τελειώνει μόνος του και δεν θα βάλει το καλάθι όμως. Θα βγει κερδισμένος μόνο με τις δύο βολές από αυτή τη φάση. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά και από την πλευρά της Νίκαν. Κουρκούρης τώρα στο μάτς. Για τους γηπεδούχους παίρνει την θέση του Μπουλίτη. Η Ακιμίδη θα βάλει την πρώτη, 20-13. Είναι το πρώτο καλάθι από το 19-4 για τους Indians, εδώ θα βάλει και τη δεύτερη. Ο Ακιμίδης 21-13, 27 δευτερόλεπτα. Μπάλα στον Τσίλι. Σημαδεύει εκείνος, δεν εκτέλει σωστά. Μαρπίνης 18 δευτερόλεπτα για τους Indians. Φτάει απέναντι ο Κουρκούρης, αυτόν πάει μπάλα, εκτελεί για 3. Όχι, δεν θα έρθει το καλάθι. Κερένης μαζεύει 7 δευτερόλεπτα. Μεϊδάνης έχει βρεθεί ήδη στην αντίπαλη ρακέτα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 21-15. Και φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 21-15 υπέρ των Indians. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, το οποίο βρίσκει τους Indians στο συν 6, 21-15 δείχνει τώρα το σκορ. Θα αλλάξει όμως αυτό γρήγορα. Μετά από το οδήποτο του Μπάγκου, 21-17. Πανικολάου. Αφήνει στον Κουρκούρη. Κουρίτης για 3. Είναι άστοχος. Κουρκούρης ακολούθησε τη φάση και πήρε το επιθετικό rebound. Μια προσπάθεια τώρα για τους Indians. Άστοχος και πάλι το shoot. Τσίλι στο έδαφος. Όμως όλα καλά. Μαρκόπουλος βλέπει μπροστά τον Αναστάσιο Μπάγκο. Θα σηκωθεί εκείνος, θα το χάνει. Θα κάνει και το φάουλ στην συνέχεια στον Κουρκούρη. Στην επαναφορά η μπάλα τώρα για τους Indians. 17 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεσή τους. Γυρίζει ο Μπουρίτης, θα κερδίσει το φάουλ. Έξω η πρώτη από τον παίκτη των Indians, παραμένει το 21-17. Δεύτερη ευκαιρία, ξανά νέο φάουλ από τον Μπάγκο, ο οποίος έδειξε σε λάθος χρόνο και αυτή τη φορά ο Τριαντάφυλλος είναι αυτός που θα πάει στη γραμμή. Υπενθυμίζω, στο πρώτο δεκάλεπτο οι Indians βρέθηκαν να προηγούνται με 19-4 και έκτοτε η Νίκαν με ένα σερί πλησίασε στο 19-13. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 21-15, τώρα βρισκόμαστε στο 21-17. Ο Τριαντάφυλλος να ετοιμάζεται για την δεύτερη έξω. Τερένης μάζεψε. Κάμια αλλαγή στο σκορ. Τερένης
εκτελέσει για τρεις σερβολ. Αρβανίτης στο μαστόρα για τους Ίδιανς. Μαρφίνης θα καθίσει στο πακό. Κουρκούρης. Κουρίτης. Ζητάει ο Κουρκούρης, παίρνει ξανά. Πάνω του είναι ο Τσίλης. Παρά δεν θα φτάσει έξω στον Παπα-Νικολάου, με η Δάνης έκλεψε. Και αφήνει στον πάγκο. Δάνη εκείνος μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, αλλά το τελείωμα είναι άτσαλο. Ασυνεννοησία ανάμεσα σε Τριαντάφυλλο και Παπα-Νικολάου, οι οποίοι δεν καθαρίζουν το rebound και δωρίζουν ξανά την κατοχή στην Νίκαν. Και Ρένι σαν συμπαίκτη βρίσκει τον Μαρκόπουλο. Άμυνα ποδοσφαιρική έπαιξε ο Αρβανίτης. Τσίλης. Μπαλά στον Μεϊδάνη, ο οποίος θα αφήνει έξω. Ο μπάγκος είναι μόνος του. Δεν θα το βάλει. Πήρε ο Παπα-Νικολάου από τον Αρβανίτη. Ο Αρβανίτης αφήνει τώρα στον Κουρίτη. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Παπα-Νικολάου. Πλησιάζει ο Τριαντάφυλλος και μετά αριστερό θα τελειώσει η φάση. 23-17. Συνέξι τώρα για τους Ίδιανς. Στα πρώτα 2,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Και Ρένις προσπαθεί να ξεφύγει από τον Παπα-Νικολάου. Θα γίνει το κλέψιμο όμως από το Τριαντάφυλλο, ο οποίος πήγε με μια εξειδικευμένη πάσα να περάσει την μπάλα στο συμπέκτη του. Η κατοχή είναι για ποιον, για τους Ίδιανς. Ναι, γιατί έχει κάνει φάουλ ο Κερενής. Στην επαναφορά Κουρίτης δεν πέρασε η πάσα του. Την κατάλαβε ο Πάγκος. Μεϊδάνη στα κοπή με φάουλ. Παραδέχει το Παπα-Νικολάου. Να δούμε αν θα υπάρχει κάτι περισσότερο από απλό φάουλ. Είναι απλό το φάουλ όπως λένε οι δύο ρέφεροι. Μεϊδάνης. Μπάγκος. Μπαλάσουν και Ρένι. Παίρνει το τρίποντο εκείνος. Μπάγκος παλεύει, θα βγει κερδισμένος. Αφήνει τον Τσίλι. Σαμπατάς. Μεϊδάνης σηκώνεται και φτωχή. Για το 23-19. Κουρκούρης. Ο Παπα-Νικολάου είναι στην κορυφή. Θα εκτελέσει άστοχα. Προτίμησε να περάσει τη πάσα σε πρώτο χρόνο από το να προστατέψει την μπάλα. Ο Παπα-Νικολάου πέρασε και πάει για μέχρι μέσα, αλλά δεν θα μπει το καλάθι. Ναι, ευκαιρία. Κράτημα εκεί. Τώρα ήταν ο Παπα-Νικολάου, νωρίτερα ήταν ο Γάκος, μου συγχωρείτε. Τώρα είναι ο Παπα-Νικολάου που θα πάει στην γραμμή. Αλλαγή για τους Ίδιανς με τον... με τον Μπεκράκη. Έχει πατήσει παρκέ, μέσα η πρώτη. 24-19. Μέσα και η δεύτερη. 25-19 τώρα. Μεϊδάνης. Μπάγκος εκτελεί ανενόχλητος και το βάζει.
25-22. Η Νίκαν πλησιάζει στο τρίποντο μετά από πάρα πολύ ώρα. Δεν είναι καλό το σουτ του Γκάρπου, το ξέρει και ο ίδιος, αλλά έχουμε νέα επίθεση για τους Indians. Έγινε το κλέψιμο. Τσίλης. Γκάρπος τον σταματάει με φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό των Indians. Έχουν να δώσουν φάουλ οι γηπεδούχε. Σε αντίθεση με την Νίκαν, η οποία έχει πληρώσει τα 5 ομαδικά. Μπαγκούς στο Μεϊδάνι, πάσα του δεν είναι καλή. Ο Μανικολάου ανεβάζει ταχύτητα, κερδίζει τον Τσίλι και στην Γρηγοράδα και στη συνέχεια για το 27-22. Σταματάς. Στο Ρόπουλος, στον Μεϊδάνι. Μπάγκος νωρίτερα το έβαλε, θα το βάλει και τώρα. 27-25. Διαχειρός Αναστάση Μπάγκου. Η Νίκαν πλησιάζει στο δίποντο και οι Indians αναγκάζονται να καλέσουν time out. Μια ανάσα από τους Indians έχει καταφέρει να πλησιάσει η Νίκαν. 27-25 τώρα το σκορ. Τον Μπάγκο να έχει μιλήσει. Δις από την γραμμή του τρυπότου. Μπουρίτης. Γκάκος. Ο Πύρια δεν το έβαλε. Βάλα στον Μπάγκο. Τώρα Σαμπατάς, Μεϊδάνης και πάλι Σαμπατάς, ο οποίος έχει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Δεν τα καταφέρνει, Τσίλης μαζεύει, νέο 14 για την Νίκαν. Ζητάει ηρεμία ο Τσίλης, δεν ζητάει λιπιασίνες. Μεϊδάνης, Αρβανίτης βρέθηκε στο έδαφος. Αλλά φτάνει στον Τσίλη, ο οποίος ξεμαρκάρεται, στο 1 δευτερόλεπτο θα εκτελέσει, βρίσκει σίδερο. Βγήκε εδώ η άμυνα των Indians, 3.50 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, η πάσα δεν είναι για κανέναν εκεί που την πέταξε ο Μπουρίτης. Έχουμε διακοπή για αλλαγή, τώρα ο Ακημίδης επιστρέφει, παίρνει την θέση του Γκάκου. Καπατάς. Μπάγκος στον Τσίλι. Θα το πάρει και αυτό το σουτ, ψάχνει το τρίποντο. Του Ακημίδης, υπό την πίεση του Σαμπατά θα το βάλει. 30-25. Σαμπατάς τώρα, τον Τσίλι. Σαμπατάς από τα αριστερά, δεν θα καταλήξει ούτε σκαλαφείο η μπάλα. Αρβανίτης καθαρίζει. Πεκράκης. Κατεβάζει. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Μπάκο. Πεκράκης γυρίζει για να καλύψει. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μπάκο, η οποία δεν τελείωσε εξίσου καλά. Αμένει ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους. Πάουλ τώρα από τον Μαστορόπουλο. Αλλαγή για τους φιλοξενούμενους με τον Μαρκόπουλο να πάτε επαρκέ. Παίρνει την θέση του Μεϊδάνη. Ενώ ο Μπουρίτης ετοιμάζεται για το ζευγάρι των Βολών. Θα βάλει την πρώτη, 31-25. Βάζει και τη δεύτερη. 32-25. Μαστορόπουλος. Μπάγκος.
Πάσα έφτασε στον σε Μαρκόπουλο, τρίποδο τώρα για την Νίκαν και εύστοχο μάλιστα από τον Σαββατά, 32-28. Σαββατάς γίνεται ο τρίτος παίκτης της Νίκαν στο δεύτερο δεκάλεπτο που βρίσκει τρίποδο. Ο δεύτερος, με συγχωρείτε, έπειτα από τον Μπάγκο. Μουρίτης εδώ και Μαρκαρίτσι, ωραία, έφτασε κοντά. Για το 34-28. Κλέψιμο τώρα για τους Ίδιανς, αλλά διορθώνει ο Μαστορόπουλος, ο οποίος θα πάρει την προσπάθεια πάνω του. Μανικολάου. Σηκώνεται ευστοχή. 36-28. 1,5 λεπτό για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Προφιάδης στο Μαστορόπουλο. Προφιάδης. Μαρκόπουλος θα εκτελέσει. Είναι άστοχο το σούτ. Νέο 14 για την Νίκαν. Τρίποδο τώρα άστοχο για τους φιλοξενούμενους. Πανωτά άστοχα στις από τα 6.75 για τους φιλοξενούμενους, ενώ συνέχεια έγινε και το φάουλ, το οποίο θα φέρει τις δύο βολές, οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out. Στη γραμμή ο Μπουρίτης. Θα καταλήξει εντός καλαθιού η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 38-28, απόσταση ξανά 10 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο κριτικός επέστρεψε στο παρκέ για τους Σίτιανς. Μαρκόπουλος. Τσεκάρει το κόψιμο του Σαμπατά, εκεί πήγε μπάλα, ξανά Μαρκόπουλος. Περνάει από τον Ιωακήμ, ήδη θα δεχτεί την τάπα του Αρβανίτη. Τρομερή άμυνα από τον Πεχτονίτιαν. Χωρίς αφήνει στον Ιωακήμ, παραλίγο να περάσει αυτή η λέιζερ πάσα. Μαστορόπουλος τώρα, 35 δευτερόλεπτα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σαββατάς τον Μορφιάδη, εκτελεί εκείνος ανενόχλητος. Το ριμπάουντ θα καταλήξει σε χέρια του παιχτών της Νίκαν. Σαββατάς σε νέο τρίποντο η φιλοξενούμενη, ούτε τώρα. Παπα-Νικολάου πέρασε. Επιλέγουν να παταλήσουν όλο τον χρόνο οι γηπεδούχοι. 8 δευτερόλεπτα τώρα, Ιωακιμίδης. 5-4-3 νομίζω θα το πάρει το σούτ, αυτό θα κάνει, δεν θα το βάλει. Λοιπόν, και στο δεύτερο δεκάλεπτο και το σκορ δείχνει 38-28. Πήγαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. 38-28 βρισκόμαστε. Κουρκουρίς εκτελεί για 3. Μπαίνουν δυνατά οι Ιντιανς. 41-28. Άστοχο το σούτ από κοντά τώρα του Κερένη. Ο Ακημίδης αφήνει στον κριτικό. Κερένη. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στη συνέχεια. Για να μην πει σε μπελάδες, άστοχο το τρίποδο του κριτικού. Ψηλότερα από όλους ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μεϊδάνη. Πήδηξαν δύο παίχτες εκεί, ο Μεϊδάνης είναι αυτός που έκανε την παράβαση. Είναι και το δικό του τρίτο φάουλ. Φορτωμένοι λοιπόν Μεϊδάνης και Κερένης. Thank you.
φάση δεύτερη. 42-28. Σαμπατάς. Πυροκερένης. Γυρίζει, δεν θα το βάλει. Κούρης. Περνάει από την πίεση. Βρίσκεται την πάση στον Μαρτίνη, μπορεί να δυσκολευτεί εκείνος, αλλά την κράτησε. Παπα-Νικολάου αφήνει εξαιρετικά στον Ιωακιμίδη. Το μισό καλά θα ανήκει στον Παπα-Νικολάου, 44-28. Η σέρβιρ εκεί, έτοιμο καλά σχεδόν. Έχουμε ένα θεματάκι με τον πίνακα. Τώρα λύθηκε. 44-28 υπερθυμίζω, 8-52. Ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Κερένης. Το πάρει από το πλάι, μαζεύει ο Παπα-Νικολάου για να το πιέσει και ο Σαμπατάς, τελικά θα γίνει το λάθος. Πήγαν πολύ νοστρά εδώ οι Indians και ο Παπα-Νικολάου συνέχεια θα κάνει και το φάουλ. Η πίεση τελικά και του Κερένη και του Σαμπατά έφερε αποτέλεσμα, ώστε να πάει τώρα στη γραμμή ο Κερένης. Μέσα η πρώτη βολή, 44-29. Μέσα και η δεύτερη, 44-30. Ο Ακημίδης. Ο Κούρης το ζήγησε λίγο, δεν ξέρω αν το σκέφτει να το πάρει από εκεί. Ο Ακημίδης, αυτός θα πάρει την εκτέλεση. Αλλά είναι έξω ο Παπα-Νικολάου στο επιθετικό rebound. Νέο επιθετικό rebound από τον Μαρπίνη, ο οποίος εκτέλεσε πρωτοχρόνο, δεν το έβαλε όμως. Μαρκόπουλος. Έχει ψηλά το βλέμμα του, αφήνει στον Μεϊδάνη και εκείνο με Τσιάτσον και Ρένι. Άρχισε να πάει πάνω το κριτικό, δεν το πλήρωσαν όμως οι Ίντιαν. Μαρπίνης τώρα αφήνει στον Παπα-Νικολάου. Ο Ακημίδης προσπείται ότι θα εκτελέσει, πάει κοντά. Θα μην λείπασε για τον Κουρκούρη, μέσα! Κουρκούρης ξανά! 47-30. Όπως και στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, έτσι και τώρα ο Κουρκούρης δίνει τη λύση πίσω από τα 6.75 για το σύν 17 των γηπεδούχων. Τάπα εδώ, στα ίσα από τον Παπα-Νικολάου. Μας πέρασε ο Ζέζας για τους Ίντιανς. Μαρκόπουλος, δεν είναι καλό το σουτ. Κουρκούρη ζητάει και παίρνει. Θα εκτελέσει και πάλι. Αυτή τη φορά θα είναι άστοχος. Το ένιωσε το σουτ, αυτό είπε και στους παίκτες του. Άλλο που δεν το έβαλε. Μαρκόπουλος τώρα για τους άσπρους, Καραμπάτσος. Τρίποδο τώρα για την Μίκαν από τον Σαμπατά. Κουρκούρης τον Ιωακιμίδη, Παπα-Νικολάου ζητάει έξω ο Κουρκούρης. Σέζας, Παπα-Νικολάου για τρεις. Η πάσα τώρα με στόχο τον Κερένη, πέρασε η πάσα, δεν την εκμεταλλεύεται. Εκείνος θα δεχτεί και την τάπα συνέχεια από τον Παπα-Νικολάου. Ακόμα μία τον ίδιο, ο οποίος θα φύγει στον ευνηδιασμό και θα πετύχει το καλάθι. Εξαιρετικό σε άμυνα και επίθεση εδώ ο Παπα-Νικολάου. 49-30. Αλλά δεν φτάνει στο Καραμπάτσο.
έκοψε ο Μαρπίνης, αλλαγή τώρα με τον Μπάγκο να επιστρέψει το μάτς για την Νίκαν. Όπως θα κάνουν και οι Αρβανίτης και Τριαντάφυλλος από την πλευρά των Ιντιάνς. Μαρκόπουλος. Κόντρα σε δύο, θα τους νικήσει στα ίσα, θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ, 49-32. Μέσα και η βολή, 49-33. Κουρκούρης. Του δίνει το σκρίν ο Αρβανίτης. Τώρα θα πάρει την μπάλα, ο Ακυμίδης. Πέρασε και άφησε ωραία στο Τριαντάφυλλο. Ναι, ευκαιρία με τον Αρβανίτη, ξανά ο Τριαντάφυλλος παλεύει. Μαργόπουλος πήρε το rebound και φτάνει τώρα στην παίκτη. Το πιέζει ο Τριαντάφυλλος. Ταμπάτας περνάει. Μαργόπουλος. Είναι αρκετά καμία μπροστά του, μαζεύει ο Ζέζας. 5 λεπτά ακόμα. Στο τρίτο δεκάλεπτο, Αρβανίτης πήγε σε μια γρήγορη επίθεση. Δεν πήραν κάτι από εδώ οι Ίντιανς. Μαργόπουλος παίζει στον εφηβιασμό. Έχασε για λίγο την μπάλα και έτσι δεν μπορέσε να φύγει γρήγορα από στάρμα. Αρβανίτης ξανά, ακόμα μία τάπα στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, τάπα που κάνουν οι γηπεδούχοι στην τρίτη περίοδο. Αρβανίτης αναπήτα η μπάλα και βγαίνει εκτός. Και θα σπίγει εκεί σαν την Αλέπου από πίσω. Και Ρένης. Η μπάλα στο πόδι του Τριαντάφυλλου. Η κατοχή παραμένει στους άσπρους. Μαϊδάνης. Σε μαρκάρετε. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο γαλά. Τριαντάφυλλος. Του δεν ήταν καλή για τον Ζέζα. Πέζερ πέρασε από όλα τα χέρια και κατέληξε εκτός τσίλης τώρα στο μάτι για την Νίκαν. Εκτός πέρασε ο Κερένης. Ο Μεϊδάνης πάει κατά μέτωπον μέσα το γαλάθι, 49-35. Κουρκούρης κάνει το βήμα πίσω. Έχει την επιλογή του Ακυμίδη στα αριστερά. Εκεί πήγε η μπάλα, στόχησε και μέσα από μέσα απόσταση. Πάσα ολόκληρου γηπέδου. Δεν μπορεί να την υποδεχτεί όμως. Σταματάς. Ηρεμία τώρα από τους Ιντιάνς. Κουρκούρης πέρασε. Όμως δεν πέρασε και η πάσα του στη συνέχεια. Μπάγκος τώρα. Έχει δύο παίχτες στον Ιντιάνς μπροστά του. Θα τα καταφέρει όμως να φτάσει μέχρι το τέλος. 49-37. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Τριαντάφυλλος πάει κοντά, αλλά τα χαλάει στο τελείωμα. Μπάλα είναι εκτός, αλλά παραμένει στα χέρια. Νίκαν. Μπουρίτς τώρα στο μάτι για τους Ιντιάνς. Ο Κουρκούρης πέρασε στον πάγκο. Τσιλής. Περνάει από το σκριν, παίζει τώρα με τον Μαρκόπουλο. Μετάει ξανά ο Τσιλής έξω. Σε αυτόν θα πάει μπάλα, έχει χώρο, να δούμε αν θα το βάλει τώρα. Μέσα. Σπάει το ρόδι ο Τσιλής, 49-40. Το έψαξε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο το τρίποντο.
Το ήθελε, το βρήκε τώρα. Να έρθει η απάντηση, όχι. Δεν μπόρεσε ο Ιωακίμης να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Ματσίλης περνάει. Πάει μέχρι το τέλος. Δεν θα νικήσει την αντίπαλη άμυνα. Μπουρίτης, τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Πέρασε. Παλεύει ο Αρβανίτης να την προλάβει. Την πρόλαβε τελικά. Πάσα δεν είναι καλή συνέχεια. Μπουρίτης έγινε ξανά από δεξιό όμως και θα αφήσει παρά στο καλάθι. 51-40. Μεϊδάνης στέκεται, πατάει γερά και ευστοχή. 51-42. Μπουρίτης, Αρβανίτης από κοντά θα ευστοχήσει και αυτό. 53-42. Τσίλης είναι στο Μεϊδάνη. Γυρίζει εκείνος, πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια η οποία δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Μπήκαμε και το τελευταίο λεπτό μόλις της τρίτης περίοδου. Αρβανίτης γύρισε, έχει χτυπήσει το πρόσωπο ο Μαρκόπουλος. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι. Πάγος μαζεύει τώρα, θα στηρίξουν οι διαιτητές καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο παίκτης της Νίκαν. Πάμε σε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε με την επανέναρξη του μάτς. Ο Μαρκόπουλος έχει περάσει τον πάγκο μετά το χτύπημα που δέχτηκε το πρόσωπο. Τσίλης είναι μόνος του, δεν είναι να τον αφήνεις όταν έχεις σταθεί. Πρέπει να το ξέρουν αυτό οι Indians. 53-45 πλέον. Με το δεύτερο τρίποντο του Τσίλη. Μισό λεπτό ακόμα. Πάλα καταλήγει εκτός και είναι για την Νίκαν, όπως λέει ο ρέφερι. Ευκαιρία τώρα για τους φιλοξενούμενους να ρίξουν τη διαφορά κι άλλο. Τσίλη ξανά, όχι τώρα. Είχε αυτοπεποίθηση όμως ο Τσίλης, άξιζε να το πάρει. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Indians. 7 τώρα. Άστοχο του σουτ του Γάκου. 2-1, προλαβαίνει το ρολέο Μπουρίτης. Όχι όμως, δεν θα καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Φινάλι λοιπόν του 3 δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 53-45. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο. Νίκαν, Indians 53, Νίκαν 45. Ιωακιμίδης, ωραία η πάσα του. Δεν θα γίνει όμως το καλάθι. Ο Μπουρίτης πήρε. Μπουρίτης τώρα περνάει το κέντρο, αφήνει στον Γκάκο. Και πάλι ο Αρβανίτης, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Indians. Πάσα δεν είναι καλή του Μπουρίτη, ευνηδιασμός εδώ για τον Πάκο, ο οποίος θα αφήσει βάλα στο καλάθι. 53-47. Μπουρίτης γυρίζει, ξεφεύγει από την πρώτη ζώνη άμυνας και του κάνει το φαουλ συνέχεια ο Μεϊδάνης. Πρώτο ομαδικό αυτό στο τέταρτο δεκάλεπτο για τους φιλοξενούμενους. Μέσα η πρώτη. 54-47. Μέσα και η δεύτερη. 55-47. Κερένης. Καμπάτας τώρα, παίζει με το Μεϊδάνη. Ο
Παίζει καλή άμυνα ο Αρβανίτης με Ιδάνης. Θα εκτελέσει από κοντά η μπάλα στο σίδερο. Μαζεύει ο Μπουρίτης. Γιάκο στα αριστερά. Πάσα του είναι δυνατή, φτάνει όμως. Η μπάλα στον Αρβανίτη, ο οποίος από κοντά θα στοχίσει. Ο Κερένης έχει τελευταίο σε επαφή με την μπάλα. Μαρκόπουλος στο μάτς, στην θέση του με Ιδάνη. Καστήπασε για τον τριαντάφυλλο, ανάμεσα από δύο βρήκε τον Γάκο. Αστοχή εκείνος όμως από κοντά. Και συνέχεια αυτός θα κουμπίσει. Δεν καταλήξει μπάλα εκτός. Ο Παπα-Νικολάου ρίχνεται στο μάτς, στην θέση του Αρβανίτη τώρα από τους γηπεδούχους. Μαρκόπουλος κατεβάζει, οργανώνει τώρα την επίθεση της ομάδας του. Κερένης. Πάει προς τα μέσα. Το χάνει, βγαίνει άμυνα από τους Ιντιανς. Γιανίσαμε το πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Μπουρίτης πάει προς τα μέσα, θα το χάσει. Πιέστηκε κιόλας αρκετά από την αντιπαλή άμυνα. Μπάκος. Σαμπατάς. Για το λάθος. Γάκος τώρα στην άλλη πλευρά. Βάζει πλάτη τον Σαμπατά. Γυρίζει με το δεξί. Δεν θα έρθει το καλάθι, άστοχες οι δύο ομάδες. Τσίλης έχει φύγει μπροστά. Τον κυνηγάει ο Γάκος. Καθαρή άμυνα, όπως λέει ο ρέφερι. Εν έχουμε και τεχνική ποινή. Στην πλευρά της Νίκαν. Στον Μαρκόπουλο. Ο Μαρκόπουλος, αν έχω καταλάβει καλά, έχει δεχτεί την τεχνική ποινή. Αυτός έκανε κάποια χειρονομία για την απόφαση του ρέφερι. Εξεβολή από τον Μπουρίτη. Παπα-Νικολάου συνέχεια στο μάτς. Μπαίνει ξανά για να εκτελέσει. Είναι άστοχο το σουτ, Μαρκόπουλος άδεσε. Καστή πάσα η οποία πέρασε. Τσίλης θα πάρει το τρίποντο. Τεχνική ποινή τώρα στον, στον Πεκράκη. Αυτός βάρεσε παλαμάκια την ώρα που εσκεμένα, την ώρα που ο αντίπαλος πήγε να εκτελέσει το τρίποντο. Αυτό τιμωρείται. Αυτό το είδος του εκφοβισμού σε εισαγωγικά του αντιπάλου τιμωρείται με τεχνική ποινή. Πλέον μπαίνει η βολή από τον Τσίλη, 55-48. Ο Ακημίδης πέρασε, σαν σε προπόνηση εδώ ο Ακημίδης, 57-48. Δεν τον ακολούθησε κανείς από την άμυνα της Νίκαν. Μείναν όλοι να το κοιτάνε. Μπάγκος. Φτάνει κι αυτός κοντά και θα εκτελέσει. 57-50. Ο Ακημίδης παίρνει 6-25 ακόμα για το τέλος. Το τρίποδο θα βρει σίδερο, ο Μπάγκος μαζεύει. 3-2 μπροστά, αριθμητικό πλεονέκτημα για την Νίκαν. Τρομερό καλάθι, όλα τα λεπτά. Η πάσα του Σαμπατά. 57-52 μειών κι άλλο φιλοξενούμενοι. Τριαντάφυλλος.
Μπακογιάννητης, Μπεκράκης από κοντά, καθαρή άμυνα για την Ικανθήλης, περνάει ωραία. Σαμπατά στο πλάι, Μπάγκος φτάνει γερά, πατάει γερά, με συγχωρείτε. Η μπάλα είναι εκτός για τους φιλοξενούμενους. Αλλαγή για τους άσπρους, ο Μεϊδάνης στο μάτς. Ο Σαμπατάς είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Μαρκόπουλος. Η Νίκαν ψάχνει να βγάλει αντίδραση. Μάχη εκεί, τζάμπολ. Βελάκι δείχνει η Νίκαν. 9 δευτερόλεπτα απόμενου στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Μαρκόπουλος θα το πάρει από το πλάι. Δεν το βάζει το rebound που θα καταλήξει στα χέρια του Ιωαχημίδη. Αλλά λίγο εδώ να μπερδευτούν οι παίκτες των γηπεδούχων. Κουρκούρης άφησε στον Παπα-Νικολάου. Κουρίτης θα εκτελέσει μέσα με τη βοήθεια του ταμπλό. Πάρα πολύ καθοριστικό καλάθι. 60-52. Την ώρα του άγχους μιλάει ο Μπουρίτης σε αυτή τη φάση. Πιεσπίζει τώρα τον Μεϊδάνη. Μαρκόπουλος περνάει. Εκτελεί υποπίεση αστοχή. 4-45 ακόμα. Κουρκούρης. Για δύο πόντους στο σούτ, άστοχο, ο Μεϊδάνης μάζεψε. Και παίζει με τον Τσίλι. Τσίλι στα δεξιά, σταματάει την τρίπλα. Για να αφήσει τον Κερένη. Μεϊδάνης τώρα. Περνάει, του κάνει το φάουλ ο Μπουρίτης. Είναι βολές, αν δεν κάνω λάθος, ναι, βολές για τον Μεϊδάνη. Ενώ ο Μαρπίνης σηκώθηκε τώρα, παίρνει την θέση του 30 στο μάτς. Μεϊδάνη στη γραμμή. Βάζει τη βολή. 60-53. Έξω η δεύτερη, μαζί με τον Παπα-Νικολάου το rebound. Παραμένει το 60-53. Παραμένει και αυτή η διαφορά των 7 πόντων. Ιωακιμίδης. Τρομερή πάσα, τρομερό highlight. Πάσα πίσω από την πλάτη του Ιωακιμίδη. Καλάθι από τον Κουρίτη. Μεϊδάνης, μια δύσκολη προσπάθεια, ένα δύσκολο καλάθι. 62-55. Τρισίδι, 3-40 ακόμα. Κουρκούρης. Μπουρίτσα εκτελέσει. 64-55. Για κυρός Μπουρίτη, ενώ έχουμε και time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Τρία και 35 ακόμα για το τέλος. 64-55. Με τους ίδιες να παραμένουν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού μπροστά στο σκορ και τους φιλοξενούμενους πλέον την Νίκαν να κυνηγάει, να βγάλει την αντίδραση όσο η κλεψίδρα διάλυσε σιγά σιγά. Μαρπίνης περνάει, δεν θα τελειώσει όμως τη φάση. Χαμένη ευκαιρία εδώ για να πάει η διαφορά στους σε διψήφιο, θα μικρύνει όμως κι άλλο από το καλάθι του Σαμπάτα. 64-57. Παπα-Νικολάου γυρίζει. Θα κερδίσει το φάουλ. Όπως είδαμε και νωρίτερα, ενίκαν θα τις ψάξει αυτές τις μακρινές πάσες. Καθώς πλέον και ο χρόνος δεν είναι συμμαχός της. Όσο πιο γρήγορο καλάθι, τόσο το καλύτερο. Παπα-Νικολάου τώρα στη γραμμή για τους Indians.
Θα μπει μέσα η πρώτη. 65-57. Μέσα και η δεύτερη. Αλάμφαστος, 66-57. Μαστορόπουλος θα το πάρει για δύο. Όχι, δεν θα πει μπάλα στο καλάθι. Παπα-Νικολάου τρέχει γρήγορα και αφήνει στον Ιωακιμίδη, ο οποίος θα τελειώσει ψύχρεμα. 68-57. Η ψήφια και πάλι διαφορά. Στην 11 για τους Indians. Μπάκους τώρα σε μια γρήγορη επιλογή τριών πόντων. Δεν θα έρθει τώρα τα καλάθι. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και ζορίζουν για τους φιλοξενούμενους. Και Ρέντς θα κάνει το φάουλ. Έχουν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα. Αυτό ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Τέταρτο ομαδικό. Βάλα φτάνει στον Παπα-Νικολάου. Καθαρό το κόψιμο από τον Μάγκο. Θα το σταματήσει με φάουλ ο Παπα-Νικολάου. Είναι το τρίτο ομαδικό. Μπάκο στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. 68-58. Θέλει τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει. Το rebound στα χέρια του Σαμπάτα, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 68-61. Και δίνει σφιγμό την ομάδα του, 1-58 ακόμα. Παπα-Νικολάου πάει στα αριστερά. Νέο φάουλ, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα, αν έμπαινε θα μέτραγε κανονικά. Αυτό ήταν και το πέμπτο φάουλ της Νίκαν. Κάτι που σημαίνει ότι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τους Indians. Μέσα η πρώτη βολή. 69-61. Μέσα και η δεύτερη. Σαμπάτας. Μπάγκος πάει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ. 70-63. Μπάγκο στα στοχή. Το Παπα-Νικολάου μάζεψε και αφήνει στον Μπουρίτη. Νέο φάουλ τώρα από τον Σαμπάτα για να στείλει στη γραμμή τον παίκτη των Indians. Κάνει την πρώτη εκείνος. Παραμένει το 70-63. Στη δεύτερη. 71-63. Μάκος Μαστορόπουλος θα το πάρει από το πλάι. Δεν το βάζει ο ίδιος, ακολουθεί τη φάση για να κερδίσει το rebound. Τελικά μαζεύει ο Μαρπίνης. Μπουρίτης περνάει ωραία. Παπα-Νικολάου και έφτασε η μπάλα. Παπα-Νικολάου φτάνει μέχρι το τέλος και θα πετύχει το 73-63. Νομίζω πως κάπου εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνουν προς την πλευρά των Indians. Μην βιαστούμε όμως. Αλλίως εδώ από τον Παπα-Νικολάου. Μπάγκο σε νέα εκτέλεση. Δεν θα έρθει το καλάθι. Μαρπίνης μαζεύει τελευταίο λεπτό στο μάτς. Και νομίζω πως δύσκολα οι Indians δεν θα πάρουν αυτή τη δεύτερη νίκη τους στη νέα σεζόν. Καθαρή άμυνα του Καραμπάτσου. Αλλαγή κριτικό στο μάτς.
στον πάγκο. Ο Μπουρίτης. Πανικολάου θα εκτελέσει για τρεις. Αστοχή. Μπάλα στα χέρια του Μαστορόπουλου. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπάγκος γυρίζει, θα μπει μέσα το καλάθι, 73-65. Πάλα τον Σαμπάτα, επάνω στον κριτικό. Στα 26,8 σταμάτησε το ρολόι. Θετικό στη γραμμή. Αντιπάλι. 74-65. Εν μέσω ξέφερε με πανηγυρισμό στον πάγκο. Μέσα και η δεύτερη. 75-65. Συν 10 και πάλι για τους Indians. Σαμπάτας. Περνάει το κέντρο. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση. Καραμπάτσος θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Μαρπίνης αφήνει στον Ιακημίδη. Φινάλι λοιπόν στο μάτς. Δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Οι Indians θα πανηγύρισουν την δεύτερη νίκη τους. Θα φτάνουν το 2-0. Ενώ από την άλλη νίκαν θα συνεχίσουν με ήττα τις υποχρεώσεις και θα πέσει το 0-3. Αυτά λοιπόν εδώ. Θα τον Άγιο Νικόλα. Ο Indians 75. Νίκαν 65.